απέναντι στον τόπο μας. Γιατί 49 χρόνια από την κατοχή, 27 χρόνια από τότε, από τον Σολομών και τον Ισάκ, έχουμε χρέος εκείνη την αγωνιστικότητα που είχαμε τότε να την ξαναβρούμε. Γιατί έχουμε ξεχαστεί στα μισά του δρόμου και αφήσαμε τους Τούρκους και να προγραμματίζουν και να υλοποιούν τα σχέδιά τους. Και να μην έχουμε καμιά αμφιβολία για τα σχέδια των Τούρκων. Όσοι διαβάζετε και όλοι πρέπει να διαβάζουμε ιστορία, ξέρουμε ότι από το 1920, όταν ακόμα ο στρατός μας βρισκόταν στη Μικρά Ασία και δεν φαινόταν η μικρασιατική καταστροφή, έκαναν την μεγάλη εθνοσυνέλευση της Άγκυρας και Μουσταφά Κεμάλ τότε τους καθοδήγησαν να βγάλουν κάποιες αποφάσεις. Ανάμεσα στις αποφάσεις τους ήταν η ανάκτηση της Κύπρου, ανάκτηση μέρους της Συρίας, ανάκτηση μέρους του Ιράκ. Έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια και ο στόχος τους παραμένει ο ίδιος. Ήταν πριν από τη συνθήκη της Λοζάνης και όμως δεν ξεχνούσαν ότι είχαν κάποτε κατακτήσει την Κύπρο, την έδωσαν στην Αγγλία με κάποιες προϋποθέσεις και την ζητούσαν από τότε. Όσες κυβερνήσεις τους από τότε πέρασαν, δεν άλλαξαν στόχο. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ήρθαν ούτε για την επιμερία των Τουρκοκυπρίων, ούτε για την μισή Κύπρο. Ήρθαν για όλη την Κύπρο. Και κοντά μας στέκει να ματαιώσουμε αυτά τα σχέδιά τους. Αυτά τα σχέδια θα ματαιωθούν όταν εμείς καταλάβουμε τον κίνδυνο, όταν ξυπνήσουμε και να λάβουμε τις ευθύνες μας. Και πρέπει να πω, το έλεγα και πριν λίγο εδώ σε μια βέντα που είχαμε, ότι η νεότητα είναι εκείνη που δεν ισοπεδώθηκε ακόμα από τη ζωή και δονείται από αξίες και ιδανικά. Οι αξίες της ελευθερίας, της πατρίδας, της θρησκείας είναι εκείνα τα οποία πρέπει να τονούν κάθε νέο και πρέπει να εμφυτεύσουμε ξανά σε όλους μας τους νέους αυτόν τον πόθο για την ελευθερία, για την απελευθέρωση του τόπου μας. Είμαι περήφανος για σας, γι' αυτό εξάλλου και ήρθα εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε συμπαραστάτες η Εκκλησία σε κάθε προσπάθεια αναφύπνισης της εθνικής μας συνείδησης και η Εκκλησία θα είναι πάντα πρωτοπόρος σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση του τόπου μας. Μεταφέρω τις ευλογίες της Εκκλησίας και εύχομαι όλα όσα εσείς έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον σκοπό να ευοδοθούν και ο Θεός να μας αξιώσει να δούμε και την απελευθέρωση του τόπου μας. Αιωνία η μνήμη και του Σολομού και του Ισάκ.